Λοιπόν, έχουμε σε λίγο. Προσπαθώ να βρω τον κύριο Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που κάτι τέτοιες ώρες έχει αναφορές που είναι καυστικές προς όλους. Και από ό,τι έχω μαζέψει και από μηνύματα, θέλετε και να τον ακούσετε. Εγώ, για μένα είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί πάντα κάτι έχει να πει και να έχει ενδιαφέρον. Είτε συμφωνώ μαζί του, είτε διαφωνώ. Να καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, πρόεδρε. Χρόνια πολλά, προϊόντα του χρόνου, όλο και θα συμφωνούμε σε περισσότερα. Θα πάμε να πούμε ένα καφέ στη Βίλα Αμαλία, τι λέτε? Τώρα το θέμα είναι ότι μου κάνει εντύπωση πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι 300, 300, 500, μπορούν και πρωταγωνιστούν πάντα στις κομβικές στιγμές της πολιτείας. Μπαίνω σε πειρασμό να πω ότι είναι μια μηχανή έτσι προαγωγής θεμάτων που εξυπηρετούν το σύστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που είναι τη λίστα Λαγκάρ, που στριμώνεται η κυβέρνηση, που δεν ξέρει τι να κάνει ο Σαμαράς με το Βενιζέλο, που όλα αυτά, ξαφνικά προκύπτει ένα θέμα και τραβάει το φακό της δημοσιότητας. Ή πολύ ανόητοι είναι αυτοί οι οποίοι τους ελέγχουν, ή παίζουν κάποιο παιχνίδι όλοι μαζί, έτσι είναι. Λέτε να είναι ανόητοι αυτοί που τους ελέγχουν? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ερωτώ, εξυπηρετείται το ΣΥΡΙΖΑ τώρα να τραβάει το φακό φθοράς της κυβερνήσεως και να του στέλνει κάπου αλλού? Πώς είναι μεγάλη εντύπωση. Τι να πω πάλι. Από κάθε ενέργεια πρέπει να δεις ποιος ωφελείται. Και εγώ νομίζω ότι από αυτή την ενέργεια ωφελείται πάρα πολύ η κυβέρνηση. Και βλάπτει ότι ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, κύριε Καρατζαφέρη, μα η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και ο υπουργός Γιώτης αμέσως πατάσει την ανομία και την υπερβολή και την αυθαιρεσία άψογα μέσα στιγμής. Χθες δηλαδή, πολλοί φίλοι, ενδεχομένως τηλεθεατές, ακροατές ή αναγνώστες, να χάρηκαν γιατί ήταν όπου υπήρχε ανομία, αμέσως αστυνομία στην Πουρού οι συλληφθέντες. Αυτό είναι μια εικόνα ηρεμίας και κοινωνικής γαλήνης. Ότι μπράβο δυνατός ο Ζωρό, ο Ηρακλής και τα λοιπά που τα καταφέρνει όλα και τα λοιπά. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι γιατί τα κάνανε αυτά τα πράγματα? Γιατί να δώσανε αυτό το πόντο στην κυβέρνηση? Πρέπει να ζητούμε πάντα το αποτέλεσμα, έτσι είναι? Δεν νομίζω λοιπόν, ότι εγώ πιστεύω ότι ήταν κάτι για να φύγει λίγο ο φακός της δημοσιότητας από εκεί. Τώρα αν αυτοί οι 500-600 μπορούν και κάνουν παιχνίδι, δεν μπορώ να πω μπράβο στην πολιτεία που τους αφήνει ασυδότητες. Στην επικαιρότητα σήμερα φέρεται ως εμπλεκόμενος κεντρικό πρόσωπο της αρνητικής επικαιρότητας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας Διώτης. Ο εισαγγελέας που μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει όλοι μας να το θεωρούμε διαμάντη της δικαιοσύνης, και γιατί όχι άλλωστε, αλλά τουλάχιστον και δημοσιογραφικά αυτό ήταν ενδυναμωμένο επικοινωνιακά. Ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη 17 Νοέμβρη, παρά τις όποιες αντιρρήσεις των εμπλοκομένων σε αυτή την υπόθεση και κυρίως των νομικών τους εκπροσώπων, ότι συνέβησαν απίστευτα πράγματα, ο άνθρωπος που για μένα έχει εξαιρετική νομική ικανότητα και είναι δεινός εισαγγελέας, που μέχρι σήμερα ήταν ο ήρωας της δικαιοσύνης και για μένα είναι ήρωας δικαιοσύνης πιθανότατα, σήμερα όμως είναι στη σέντρα, είναι στον τάκο, όπως λέει ο λαός, και είναι το μαύρο πρόβατο της υπόθεσης Λαγκάρτ για τη σημερινή επικοινωνία της υπόθεσης Λαγκάρτ. Δηλαδή, από το κάδρο βλέπω Παπα Κωνσταντίνου, βλέπω Διώτη, δεν βλέπω άλλους πια που μέχρι χθες τους συζητάγαμε. Πολύ βολικό δεν είναι? Πολύ βολικό είναι αυτό. Ο Διώτης δεν έχει την δύναμη της επιρροής, δεν μπορεί να πειράσει γραφίδες, μικρόφωνα, προπαγάνδα, διαρροές κτλ. Και βρέθηκε ο Διώτης κατηγορούμενος. Τώρα, αν ο Διώτης, ξέρω εγώ, ήταν τόσο ρηχός για να κάνει μια ολόκληρη κομπίνα και απάτη που ίσως θα αποκαλυφθεί βέβαια εξ ιδιότητος για να εξυπηρετήσει τον Κωνσταντίνο, μου κάνει εντύπωση έτσι. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε να πάμε και μια και ένα πόντο παρακάτω, δεν ήταν της παρέας του Κωνσταντίνου Γεωργιώτης, ήταν της παρέας Χρυσοχοίδη που ήταν απέναντι από τον Κωνσταντίνο. Άρα λοιπόν, αυτά είναι παιχνίδια εξουσίας. Πιστεύω ότι επειδή πέφτει η κυβέρνηση, αυτό μιλάμε έτσι, ότι πέφτει η κυβέρνηση. Εάν αποδειχθεί όλη η αλήθεια, πάει ο Βενιζέλος, οπότε άμα πάει ο Βενιζέλος πάει και ο Σαμαράς μαζί του. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ο λίγων ξέρω εγώ του Κουβέλη για να μπορέσουν να καθιστούν στα πράγματα. Η ενεχοποίηση του οποιοδήποτε είναι έξω από το κύκλωμα αυτό εξυπηρετεί το κύκλωμα αυτό. Αυτά είναι τα πράγματα. Εγώ έτσι ερμηνεύω. Και Καρατζαφέρη, πού είστε αυτή τη στιγμή? Ενώ που είστε πολιτικά, είστε αυτόνομος, έχετε επαφές, συνομιλείτε με κάποιους? Είμαι στο σύστημα,
σε μια απόπειρα που έκανα για να μπορέσω να ελέγξω το σύστημα από μέσα, θα δεν έχω πολύ καλές εντυπώσεις. Άρα λοιπόν είμαι εκεί που ήμουν πάντα αντισυστημικός. Είσαστε? Αυτό που είπα, εναντίον του συστήματος. Καλοβλέπετε τη δραχμή ακόμα ή... Δεν καλοβλέπω το ευρώ. Από εκεί πέρα ψάχνω στο μυαλό μου να βρω την καλύτερη λύση. Είμαι κοντά, αν θέλετε, και είμαι σε μια παράλληλη ράγα με τον Μπερλουσκόνη σε αυτό το θέμα. Όπως επίσης είχαμε κινηθεί στην ίδια ράγα με τον Μπερλουσκόνη όταν ήμουν έξω, όταν φώναζε για παλινώσεις των κεφαλαίων και τα μάζει του Μπερλουσκόνη 95 δισεκατομμύρια και εμείς ακόμα ψάχνουμε το δεκατομμύριο της κυρίας Ελένης Παπακοσταντίνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.